Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και στην Περιφερειακή Ενότητα της Φλόρινας και στον Δήμο Αμιντέου. Να δούμε τώρα ποια είναι η εικόνα όσον αφορά τα κρούσματα. Υπάρχει μια ανησυχία και στην ΠΕ Φλόρινας, γιατί υπάρχει μια αυξητική τάση την τελευταία περίοδο. Έχουμε στο δελτίο ειδήσεων του ΓΟΕΣ τον Δήμαρχο Αμιντέου, τον κύριο Άθημο Μπιτάκη. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Παγκρατσά. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανησυχία με τα κρούσματα και στην ΠΕ Φλόρινας. Και μια έτσι έντονη ανησυχία όσον αφορά και στον Δήμο Αμιντέου, γιατί την τελευταία περίοδο είδαμε να αυξάνονται τα κρούσματα. Ποια εικόνα που έχετε, κύριε Δήμαρχε, και τι συνιστάτε στους πολίτες πλέον, γιατί η ΠΕ Φλόρινας μέχρι στιγμής είναι στην πρώτη ζώνη, στην Α ζώνη επιτήρησης, ετοιμότητας. Ναι, η Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας είναι στην πρώτη ζώνη, όταν σχεδόν όλη, όχι σχεδόν όλη η Βόρειος Ελλάδα, τα 2/3 της επικράτειας είναι στην Β ζώνη. Αντιλαμβάνεστε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας και ο Δήμος Αμιντέου, όταν περιέχεται από περιοχές οι οποίες είναι στην δεύτερη ζώνη, δηλαδή αυξημένων δειγμάτων COVID, η ανησυχία μας είναι έκδηλη. Η ανησυχία μας είναι έκδηλη για ακόμα έναν λόγο, κύριε Παγκρατσά, ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε κάποιες αυξητικές τάσεις και στο Δήμο Αμιντέου από κρούσματα τα οποία κυρίως είναι εισερχόμενα από τους γειτονικούς μας νομούς. Μάλιστα. Θεωρώ η πολιτεία... Είναι αυτό που ακούστηκε, παράδειγμα, ότι την περίοδο της 28ης Οκτωβρίου υπήρχαν πολλοί επισκέπτες από τη Θεσσαλονίκη σε τουριστικές περιοχές του Δήμου. Είναι αλήθεια αυτό εδώ. Ναι. Έχουμε τον Νηφαίο, έχουμε τις λίμνες μας, πολλοίς κόσμος τα εινοπία μας, πολλοίς κόσμος από τη Θεσσαλονίκη είχε έρθει για τον... Για την 28η Οκτωβρίου, για τις αργίες της 28ης Οκτωβρίου. Αντιλαμβάνεστε και από το γεγονός ότι πολλοί γειτονικοί δήμοι και νομοί ήταν σε ένα mini lockdown, τέλος πάντων σε περιοριστικά μέτρα. Αντιλαμβάνεστε, όταν στον τόπο τους υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί, προσπαθούν να βρουν περιοχές όπως είναι ο Δήμος Αμιντέου, όπως είναι η Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, που είναι πιο χαλαρά τα μέτρα, και αυτό όμως το γεγονός αρχίζει να μας επιβαρύνει και εμάς και τον Δήμο μας και τον νομό Φλόρινας, με πλέον με κρούσματα τα οποία δείχνουν ότι έχουν μια αυξητική τάση. Είναι καλή η εικόνα όμως αυτών των ασθενών, των πολιτών που έχουν έτσι κορονοϊό αυτή την περίοδο από το Δήμο Αμιντέου? Τι εικόνα έχετε από τα νοσοκομεία, οτιδήποτε, δηλαδή είναι σε καραντίνα στο σπίτι τους, κάποιοι νοσηλεύονται? Τι εικόνα υπάρχει στο Δήμο, κύριε Δημαρχέ? Κάποιοι νοσηλεύονται σε κατοίκον περιορισμό σύμφωνα με τις οδηγίες του ΙΟΔΗ. Είναι όμως και ένα ή δύο περιστατικά τα οποία νοσηλεύονται σε μονάδες νοσοκομιακές που στο προκειμένου στο Ποδοσάκιο. Μάλιστα. Τώρα, τι μήνυμα στέλνετε στους πολίτες που μας βλέπουν, ώστε να τηρήσουν τα μέτρα? Γιατί είπαμε ότι η ΠΕ Φλόρινας είναι από τους νομούς οι οποίες είναι ανοιχτή και το λιανικό εμπόριο και η εστίαση. Πλέον έχει απελευθερωθεί σήμερα και η μετακίνηση από νομό σε νομό κλπ. Και βλέπουμε ότι εφαρμόζονται κάποια μέτρα. Τι μήνυμα στέλνετε, ώστε να μην δούμε το επόμενο διάστημα και άλλα κρούσματα στην ευρύτερη περιοχή? Κύριε Παγκρατσά, φοβάμαι ότι θα δούμε και άλλα κρούσματα στην περιοχή αν δεν εφαρμοστούν, αν δεν εφαρμόσει ο καθένας μας πιστά τις οδηγίες που και ο ΙΟΔΗ και οι επιστημονικοί φορείς μας κατευθύνουν. Όταν βλέπετε ότι όλος ο πλανήτης έχει λυγίσει από την πανδημία, πρέπει να κατανοήσει ο καθένας μας, η καθεμία, την ατομική ευθύνη που έχει απέναντι στο οικογενειακό του περιβάλλον, απέναντι στα άτομα με ευπαθείς, με υποκείμενα νοσήματα, στον περίγυρό του. Πρέπει με κάθε τρόπο ο καθένας μας να δείξει εκείνη την ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους που σας είπα, ώστε να κρατήσουμε, να περιορίσουμε όσο το δυνατόν την μετάδοση του κορονοϊού, έως ότου η επιστήμη δώσει λύση. Όσον αφορά για τους συμπολίτες μου, σε γενικές γραμμές είμαι ικανοποιημένος από τη στάση τους. Υπάρχουν όμως και κάποια περιστατικά μεμονωμένα που θα ήθελα να εξαλειφθούν και αυτά εδώ. Αυτό όμως το οποίο θέλω να κάνω έκκληση από τους γειτονικούς δήμους, από τους γειτονικούς νομούς, να περιορίσουν την μετακίνηση προς τον Δήμο το δικό μας, μόνο αν είναι ανάγκη, ώστε να κρατηθεί η Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας στην πρώτη ζώνη, για να μην έχουμε και εδώ, όπως και στην υπόλοιπη χώρα, πιο παρατεταμένα και πιο σφιχτά. Πάντως υπάρχει ένας φόβος και των αυτοδιοικητικών, ότι αν συνεχιστούν αυτά τα κρούσματα, αυτό που ακούγεται ότι μπορεί να περάσει, μα να μην περάσει, λέμε, και η Φλόρινα στο επίπεδο Β. Ο νομός Φλόρινας. Δεν είμαι ειδικός, κύριε Παγκρατσά. Ναι, σωστά.
Η Βόρειος Ελλάδα, επειδή εδώ οι θερμοκρασίες λόγω της έλευσης του χειμώνα έρχονται πιο γρήγορα χαμηλές θερμοκρασίες από την υπόλοιπη Ελλάδα, καταλαβαίνω ότι και αυτό, επαναλαμβάνω χωρίς να είμαι ειδικός, παίζει σημαντικό ρόλο. Άρα λοιπόν, με την έλευση του, την επικείμενη έλευση του χειμώνα, έτσι, φοβάμαι ότι αν δεν παρθούν τα μέτρα αυτά που πρέπει να παρθούν και στην ΠΕ Φλόρινας και η ΠΕ Φλόρινας και ο Δήμος Αμιντέο κατά συνέπεια. Μάλιστα. Δεύτερη ζώνη. Να ευχηθούμε να μην υπάρχει κάτι τέτοιο. Τώρα να κλείσουμε το κομμάτι αυτό με τα σχολεία. Έχετε καλή εικόνα, κύριε Δήμαρχε. Είχε εμφανιστεί ένα κρούσμα τις προηγούμενες ημέρες. Είχαμε δει σε ένα τοπικό site εκεί στο lehovonews24.gr ότι είχε εμφανιστεί ένα κρούσμα. Τι εικόνα έχετε όσον αφορά τα σχολεία, κύριε Δήμαρχε? Έχουμε κρούσματα σε δύο τμήματα, στο Λύκειο και στο Γυμνάσιο του Αμιντέου. Έχουμε προχωρήσει σε απολυμάνσεις. Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ. Επαναλαμβάνω ακόμα μια φορά, ψυχραιμία και να εφαρμόσουμε τα μέτρα που επιβάλλονται από τον ΕΟΔΗ. Ωραία. Τώρα, να έρθω στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο Αμιντέου. Πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση όσον αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου Αμιντέου οικονομικού έτους 2021. Πού επικεντρώνεστε τώρα με βάση και τις χθεσινές αποφάσεις, κύριε Δημαρχέ? Ήταν μια ειδική συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό του 2021, κύριε Βακρατσά. Έτυχε της καθολικής αποδοχής από όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού μας Συμβουλίου, δηλαδή από 24 Δημοτικούς Συμβούλους, από τους 27 που έχει το Δημοτικό μας Συμβούλιο. Η πρόταση που είχε υποβάλει η Δημοτική Αρχή μέσω της Οικονομικής της Υπηρεσίας έτυχε 23 ψήφων, σχεδόν καθολική δηλαδή η αποδοχή της πρότασής μας. Και εδώ θέλω να εξάρω και να τονίσω την σοβαρότητα που και οι άλλες δημοτικές παρατάξεις μέσα στα πλαίσια και του COVID αλλά και στα δημοσιονομικά προβλήματα που έχει όχι μόνο ο Δήμος Αμιντέου αλλά και όλοι οι Δήμοι της χώρας, στάθηκαν όλες οι παρατάξεις στο ύψος των περιστάσεων ώστε μέσα σε μια δύσκολη περίοδο όπως είναι το 2021, το βλέπουμε όλοι, το ακούμε, θα υπάρχουν περιορισμός του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, να καταφέρουμε, χωρίς να μετακυλήσουμε πρόσθετους φόρους στους πολίτες μας, να καταφέρουμε να διαχειριστούμε κυρίως την καθημερινότητα και αναμενόμε και να ετοιμαστούμε μέσα στα πλαίσια και μέσα στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία πλέον να ανοίξουν, είτε με τον πρόγραμμα Αντώνης Τρίτης, είτε με τα υπόλοιπα του ΕΣΠΑ, αλλά κυρίως και με τα προγράμματα της μεταλλιγνικής περίοδου, να έχουμε εκείνη την ετοιμότητα ώστε να αλλάξουμε αυτό που λέμε το αναπτυξιακό. Είστε αισιόδοξος, κύριε Δήμαρχε, για τη νέα χρονιά το 2021, γιατί εντάξει, η χρονιά που διανύουμε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού έχει παγώσει πολλά. Δηλαδή, προσπαθείτε για τα έργα στο Δήμο, αλλά δίνετε πάντα μια βαρύτητα όσον αφορά τη δημόσια υγεία. Αυτό είναι το που προέχει, η δημόσια υγεία προέχει. Τώρα μπαίνουμε και σε περιορισμό στην εργασία, με την τηλεργασία, με την εκπεριτροπή σε εργασία. Αντιλαμβάνεστε ότι θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να ανταποκριθούμε στην καθημερινότητα του πολίτη. Από την άλλη μεριά θέλω να είμαι αισιόδοξος και είμαι αισιόδοξος αν η πολιτεία μπορέσει και ικανοποιήσει τα αιτήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και προκειμένου τα αιτήματα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Εμείς σαν Δήμος Αμιντέου έχουμε υποβάλει τις προτάσεις προς τον κύριο Μουσουρούλη, έτσι, για την μετάβαση στην μεταλλιγνική εποχή. Αν μας δοθεί εκείνη η πίστοση χρόνου, αλλά κυρίως εκείνη η πόρη, ώστε αλλάξουμε το παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο της περιοχής, ναι, είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, γιατί πραγματικά η Δυτική Μακεδονία και ο Δήμος Αμιντέου έχει εκείνα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που μπορούν να ταινίσουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Και γι' αυτό βλέπουμε, θα κάνω ένα διαφορετικό σχόλιο τώρα, επειδή λέτε για συγκριτικά πλεονεκτήματα και συμφωνώ μαζί σας, και γι' αυτό βλέπουμε αρκετούς επισκέπτες από όλη τη χώρα να έρχονται όλη αυτή την περίοδο στο Δήμο Αμιντέου, κύριε Δήμαρχε. Ανεξαρτήτως τώρα της πανδημίας, αλλά βλέπουμε ότι όντως προτιμάνε τον Δήμο Αμιντέου με τις λίμνες, με τα υπέροχα χωριά, με τα υπέροχα τουριστικά μέρη. Το είδαμε αυτό και στην περίοδο την καλοκαιρινή, αλλά και τώρα την περίοδο του φθινοπόρου. Πραγματικά είχαμε δυνατότητα πολύ πολύ ικανοποιητική και στα Ηνοπία μας και στα Νυμφαίο και στις λίμνες μας και στα εστιατόρια μας.
σε συνδυασμό, επαναλαμβάνω, και με τον πρωτογενή τομέα και με τις τέσσερις λίμνες που έχει ο Δήμος Αμιντέου, με το γεγονός ότι οι αγρότες μας ξέρουν να δουλεύουν τη γη, αν τους δοθούν κίνητρα, εκείνη η δυνατότητα, και γίνουν εκείνα τα έργα υποδομής όπως τα αρνευτικά δίκτυα και άλλα έργα τα οποία, επαναλαμβάνω, τα προτείναμε μέσα στο ΣΔΑΜ, θα μπορέσει ο Δήμος Αμιντέου, ο Δημότης Αμιντέου, να πραγματικά να ταινίζει το μέλλον του με αισιοδοξία. Μάλιστα. Επειδή βρισκόμαστε στις αρχές του Νοέμβρη, να κλείσω με αυτό. Πώς πάει η τηλεθέρμανση πλέον? Δεν είστε με την τηλεθέρμανση όσον αφορά από τα εργοστάσια της ΔΕΗ, πλέον με βιομάζα, με μια δυνατή πρωτοβουλία της ΔΕΤΕΠΑ και της Δημοτικής Αρχής Αμιντέου. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε, κύριε Δήμαρχε, όσον αφορά τις πρώτες μέρες λειτουργίας της τηλεθέρμανσης για τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής? Η λειτουργία του εγχειρήματος δένει ομαλά. Έχει καταλάβει ο κόσμος και το βλέπω και εγώ ότι έχει ανακουφιστεί. Δεν υπάρχει η αμφιβολία, η αγωνία του κόσμου αν θα μπορέσει η τηλεθέρμανση να λειτουργήσει με ένα άλλο καύσιμο, με μία άλλη παραγωγική διαδικασία θέρμανσης. Έχει αποβάλει ο κόσμος αυτό το άγχος που είχε. Έχει δείξει την εμπιστοσύνη του πλέον στην τηλεθέρμανση και στην διοίκησή μας. Και πραγματικά, επαναλαμβάνω ακόμα μια φορά, δεν έχει τίποτε μα τίποτε η τηλεθέρμανση στο Μητέο κανένα πρόβλημα πλέον να αντιμετωπίσει, πέρα από το γεγονός ότι θέλουμε να διασυνδεθούμε, όπως γνωρίζετε όλοι, στο νέο δίκτυο τηλεθερμάνσεων, ώστε να μπορέσουμε μετά το 23 να εξορθολογήσουμε την τιμή της παροχής θερμικής ενέργειας, που αυτή τη στιγμή ο Δημότης Αμιντέου επιβαρύνεται λίγο περισσότερο από ό,τι οι άλλες οικογένειες των τηλεθερμάσεων. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημάρχη, για την ενημέρωση και παρέμβαση, και να ευχηθούμε αυτό που είπαμε και στην αρχή του δελτίου, να έχουμε μείωση των κρουσμάτων στο Δήμο Αμιντέου και να μην δούμε μια αρνητική εικόνα την επόμενη περίοδο, ακόμα και σε όλο το νομό. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βαγκαλιά, για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Δημάρχη. Καλό σας βράδυ. Καλή συνέχεια.